φορά που προκαλούν πεμένει. Ξαπλώνουν και εκείνα στο πεζοδρόμιο, το ένα πλάι στάλο, και εκεί ξαφνιούνται και αρχίζουν και παίζουν. Κάποτε, ο θάνατος θα μαζεύει ευχαριστημένο. Είδαμε στην πλατεία Κλαθμόδος, ένα τσούρμο παιδάκια μισόγυμνα, και ένα πλημαντράκολο σκορπίζοντα χρονών σαν χασέ, άκρο από την πίνα αρχηγό του. Τα παιδάκια, οι ελαφρύνουν τι πεντελεκέ από τα γύρω εστιατόρια των Αθηνών και των Βέρων που τρώγαν οι Γερμανοί. Φρένουν το περιεχόμενο και τάχνουν σε μια εποχή αντίκειρο στο Υπουργείο των Ναυτικών. Πατωτόφλουδες, κρεμμυδόφυλλα, ρίζες από μαλλί και λάχανα, σάπια μήλα, κόκαλα και αποφάγια μαγειρεμένα, τομοκό επιτυχημένα στις σάλτσες και ό,τι άλλο μπορούσε να μασηθεί. Ο Μάγκας ξεχώριζε ανάμεσα τα ποτήγαρα και τα τσέπα. Τα βάζαν σε ένα τενεκριδένιο λεβέντι και τα βράζαν σε πια από παλιά και σκουπίδια. Ο Μάγκας δοκίμαζε το μαγείρεμα κάθε τόσο. Ύστερα μοίραζαν το σύγκριο τότορο. Είχαμε κρυμμένο εκεί στο δωμάτιο μέσα και κάθε βράδυ ακούγαμε το BBC. Και η θεία μου, αλλά απέναντι στις φίλες μου το σπίτι είχε έρθει ο θείος της, ο οποίος ήταν στρατιωτικός. Δεν πλουτούσε βέβαια τότε. Και μου λέγε να ακούς το βράδυ κι εσύ και άρχισε να μας τα λες. Κι εγώ καθόμουν και άκουγα, με προσοχή όμως, άκουγα πολύ καλά και συγκέντρωνα όλα τι ήταν πιο ενδιαφέρον. Ρωτούσα και το θείο μου καμιά φορά και τον πατέρα μου. Ένας θείος και ο πατέρα μου το παρακολουθούσε πιο πολύ και πήγαινα πρωί-πρωί και τους έλεξε, είπε. Αφού όταν ο αδελφός ήταν έτσι πολύ αστείος της φίλη μου, έλεγε όταν με έβλεπε, ξέρετε τι είπε. Και τους έλεγα, τους πληροφορούσα όμως. Ήσαν πολύ μέσα στο δωμάτιο και ήταν όλοι, ύφος γλωσσό και ανήσυχο. Ατμόσφαιρα μυστηρίου, ήταν κλειστή και η πόρτα του χολ. Θεόκλειστα ήταν τα τζούρια και οι τρύπες και οι χαραμάδες. Έσβησαν και τα φώτα όλα. Κι αν ήσαν δεμένοι εκεί και έπαιρναν τόσα μέρα ασφαλείας, είχαν όλα τα δίκαια του κόσμου, γιατί πραγματικά επρόκειτο να κάνουν έργο ισοκίνδυνο, να ακούσουν ραδιόφωνο, έργο φοβερό, που οι κατακτητές μας τιμωρούν σκληρά. Ρητές και κατηγορηματικές είναι οι διαταγές, κανείς να μην ακούει άλλους αυτούς τους Γερμανικούς. Κι όμως, ολόκληρη η Αθήνα μαζεύεται το βράδυ και τεντώνει το αυτή, ησυχία, αγωνία, και περιμέναμε όλοι. Μπροστά στο ραδιόφωνο είχε στρωθεί ο αρχινομός, μια χερούκλη απλωμένη και με τις άκρες του δαχτύλων κρατάει και πέσει το κουμπί τρεμπεστά. Τι περιμένει να ακούσει? Ό,τι περιμένουν και οι άλλοι που σκύβουν ένα αγώνια πάνω στο ραδιόφωνο να αρπάξουν μια αίτηση παρηγοριάς. Ησυχία, είπαμε. Αναμονή. Τι θα πει απόψε Λονδίνο? Μόνο το μικρό φωτάκι της λαμπής του ραδιοφώνου γίνεται στα πρόσωπα και έχουν γύρω ατμόσφαιρα υποβολής και μυστηρίου. Γουργουρίζει, σφυρίζει, ορίεται και στενά το σύνομα και να την όρημη φωνή. Εδώ Λονδίνο. Συγκίνηση. Δεν υπάρχουν πια ούτε άνθρωποι, ούτε πρόσωπα, ούτε αναπνές, ούτε ένα κύχ. Παρά μονάχα αυτιά. Αυτιά μεγάλα, μικρά, χοντρά, ρόδινα, τεντωμένα και κλεισμένα όλα, στη φωνή που έρχεται από τα πέρατα του κόσμου. Αυτιά και μόνο αυτιά. Αυτιά στον αέρα, στους τοίχους, στο τραπέζι, στις καρέκλες, στο μπουφέ, στον καναπέ. Αυτιά διψασμένα, που ρουφούν την κάθε λέξη. Μιλάει το Λονδίνο. Η ποινή μου θυμίζει την δεκαετία του 50. Μου θυμίζει μετά τον πόλεμο. Η εποχή μετά τον πόλεμο ήταν ακριβώς η ίδια εποχή που είναι και τώρα. Τόσο μεγάλες δυσκολίες. Δουλειές δεν υπήρχαν. Κι όμως τα πράσαμε και ήρθαν καλύτερα χρόνια. Έτσι και τα παιδιά τώρα δεν πρέπει να ανησυχούν, να απευθύνω έτσι, ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε. Μπορεί να υπάρχει αυτή η απεσιοδοξία,
αλλά εσείς να είστε αισιόδοξα γιατί έχετε μια ζωή μπροστά σας. Δεν είναι ότι τελειώνει η ζωή σας τώρα και δεν θα δείτε τις καλύτερες μέρες. Τα νέα παιδιά, και πολύ είναι δυνατόν να μην αλλάξει, να μην αλλάξουν. Σίγουρα θα αλλάξει η κατάσταση. Η ειρήνη είναι τα
είναι τα σπιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Τότε ήταν το 45 προς 46 ή το 46 ήταν. Που αγοράζαμε, δεν υπήρχε σημαία στο σχολείο, αγοράζαμε καινούρια. Και εγώ ήμουν σημεοφόρος, 47 τελείωσα, θα ήταν τη χρονιά 46-47. Και όταν πήγα να πάρω τη σημαία, είχαμε έναν έτσι σχολαστικό γυμνασιάρχη, με έβαλε να προσκυνήσω.